Cake Lava. Για τη συνταγή θα χρειαστείτε 350 γραμμάρια αλεύρι, 7 αυγά, 350 γραμμάρια κουβερτούρα, 250 γραμμάρια βούτυρο, 350 γραμμάρια ζάχαρη. Να μην τελειώνουμε την εκπομπή μας και με ένα πολύ ωραίο γλυκάκι. Τι ωραία ιδέα σου να κάνεις και γλυκό. Έχεις απόλυτο. Τρελαίνομαι. Κοίταξε, ξεκινήσαμε με ένα φοβερό σάντουιτς. Κάνω μια μικρή τρίμπλα μετά. Μπορεί να συμπερδέψαμε λίγο, φίλοι. Καλά, τα τοχτοποδάκια ήταν φανταστικά, έτσι. Αλλά ο χρόνος είναι χρήμα, γι' αυτό θέλει, παρακαλώ, μια προσοχή. Την κάρτα υλικών την είδατε. Τα υλικά είναι τόσο απλά, φίλες και φίλοι. Ας πάμε, θα μοιραστούμε στα δύο. Βεβαίως. Να πούμε το εξής, φίλες και φίλοι. Δεν χρειαζόμαστε μπέρμαρι, τίποτα. Θα το κάνουμε σαν τη γάνη. Τέλεια. Απλώς, γλυκιά μου, οικοδέσποινά μου, χτύπα μου σε παρακαλώ, εσύ έχεις την καλοσύνη. Τα 7 αυγά με το 1,5 φλιτζάνι ζάχαρη. Ολόκληρα τα αυγά. Ολόκληρα και ασπράδι και κροκάδι μαζί. Εγώ, φίλες και φίλοι, εδώ θα κάνω το εξής, χωρίς μπερμαρί. Εδώ μπροστά η κάμερα το δείχνει, είναι ταμπλέτες σοκολάτας. Εντάξει, εμείς στα εστιατόρια τις έχουμε αυτές. Εσείς μπορείτε να κάνετε το εξής, να έχετε τριμμένη την κουβερτούρα από το μπλοκ, το ίδιο πράγμα είναι. Βάζουμε την κουβερτούρα εδώ πέρα που βλέπετε μέσα, να αρχίσει να λιώνει. Βλέπετε, όσο πιο μικρό είναι το περιεχόμενο, όσο πιο μικρό είναι το κομματάκι, όσο πιο τριμμένο είναι, έτσι πολύ πιο γρήγορα λιώνει. Το βλέπετε εδώ. Εν τω μεταξύ, εγώ ρίχνω το βούτυρο ή τη μαργαρίνη, εσείς παίρνετε ό,τι επιθυμείτε, σε θερμοκρασία περιβάλλοντος και το ρίχνω μέσα εδώ. Όψα, κάτσε εδώ. Το άλλο βουτυράκι το βάζω σε ένα άλλο τηγάνι, γιατί χρειάζομαι να αλείψω μετά τη φόρμα του κέικ. Να πούμε το εξής, μη σας φοβήσει αυτό που σας λέω τώρα. Ο φούρνος θα έχει προθερμανθεί στη μεγαλύτερη θερμοκρασία που έχει. 280, 300, 350 βαθμούς θα είναι, Έστερ μου, στη πιο δυνατή σκάλα και εφικτή θερμοκρασία. Χρόνος, πιο δυνατή! Γιατί πρέπει να καεί και ο χρόνος ψησίματος. Όλοι μέσα. Και ο χρόνος ψησίματος μας, φίλες και φίλοι, είναι 10 αν θέλει να είναι πολύ χυμένη σοκολάτα ή 12 λεπτά αν θέλει να είναι λίγο πιο μαζεμένη. Αυτό είναι έτοιμο εδώ. Εδώ βλέπετε αρχίζει και λιώνει η κουβερτουρίτσα μας μαζί με το βούτυρο. Η Έστερ, όπως βλέπετε εκεί, σε δυνατή ταχύτητα χτυπάει. Την πιο δυνατή. Την πολύ πολύ δυνατή χτυπάει, φίλες και φίλοι, τη ζάχαρη μαζί με τους κρόκους των αυγών. Ξεχωριστά έχει την ίδια ποσότητα, φίλες και φίλοι, αλευριού. Άρα βάζουμε 1,5 φλιτζάνι ζάχαρη, θα βάλουμε και 1,5 φλιτζάνι αλεύρι. Ίδια ποσότητα, μόλις αυτό, ακόμα λίγο πιο γρήγορα γίνεται. Όχι, όχι. Γιουμ, γιουμ. Yes, τέλεια. Αρχίζει και μπολτοποιείται. Εν τω μεταξύ, εδώ εγώ, όπως βλέπετε, έχω τι ωραία φέρει μύριζε, να λιώσει. Ναι. Και διαλέξτε, παρακαλώ, κουβερτούρα η οποία να έχει τη μεγαλύτερη περικότητα σε κακάο. Βρίσκεται 70, βρίσκεται 80, άρα όσο πιο έντονο και περικότητα έχει σε κακάο, τόσο πιο νόστιμο είναι το γλυκό μας. Βλέπετε εδώ, λιώνει, το εστεράκι μου χτυπάει, τέλεια εκεί πέρα. Και εγώ έρχομαι δίπλα τη και της κάνω μια μικρή τρίβλα, χωρίς να κατεβάσει ταχύτητα. Μη σε φοβίζει. Σε γεμίζω με αλεύρια. Παναγία μου. Αχ, μπράβο Έστερ μου, μπράβο Έστερ μου. Γι' αυτό βάζετε πάνε λίγο περισσότερο αλευράκι μέσα. Μπράβο Έστερ, τέλεια πας. Τέλεια. Η λάβα μας, είδες η λάβα που πετάγεται. Η λάβα, χαμός γίνεται. Έτοιμο εδώ είναι. Βγάλτε μου σε παρακαλώ, είναι στην καλοσύνη. Συγγνώμη Γιάννη, εγώ θα καθαρίσω μετά την κουζίνα. Φυσικά. Σήμερα είναι σήμερα, δική σειρά μου βάρδια. Σειρά σου. Βγάλε μου σε παρακαλώ, είναι στην καλοσύνη. Είναι έτοιμο. Το βγάζω. Δώσ' το. Τώρα. Προσοχή, χτυπήσαμε τα 7 αυγά. Μαζί με τη ζάχαρη. Πού το πάω. Εδώ μέσα εδώ το ρίχνουμε. Τέλεια, βλέπετε. Στοπ, αυτό είναι το καλύτερο κομμάτι. Τέλειο, με μια φούχτα το βγάζουμε. Αχ, η σοκολάτα αρχίζει και λιώνει. Όλα και μυρίζουν τόσο τέλεια. Το σέτουμε εδώ. Εσύ ανακατεύεις λιγάκι. Ανακατεύω. Ναι. Και εγώ ρίχνω σιγά σιγά εδώ.
Πιτσιλάει, πιτσιλάει. Επίτε τη λερώνει τώρα την κουζίνα, γιατί είναι η βάρδιά μου σήμερα. Φυσικά. Βλέπετε, πιτσιλάει, πιτσιλάει, πιτσιλάει. Και βγάζω. Όσο καίει τη σοκολάτα. Το είδατε. Εφόσον θέλετε να δώσετε ενίσχυση σε γεύση, αλλά δεν προορίζετε, φίλες και φίλοι, για τα παιδιά σας, βάλτε σας παρακαλώ μέσα κονιάκ. Εφόσον θέλετε να δώσετε ένα επιπλέον άλλο άρωμα, βάλτε ένα λικέρ πικραμύγδαλου, ξέρεις. Βεβαίως, τον σαρρώνω που λέμε. Έτοιμο είναι. Το είδατε. 7 αυγά. Η ζάχαρη. Χτυπήθηκε. Το αλεύρι. Η σοκολάτα. Αλλά το αλεύρι, πασπαλίστηκα και εγώ με αλεύρι. Εγώ θα κάνω όπως... Όπως είδατε, φίλες και φίλοι, χτύπησαμε τα αυγά με τη ζάχαρη, εσύ. Βάλαμε την πρώτη λάβα, πρώτο κύμα που έφυγε το αλεύρι γιατί δεν το κατεβάσαμε. Δεν λιώσαμε σε μπεμαρί τη σοκολάτα, απλώς σε ένα απλό τηγάνι ήταν πολύ, ήταν ταμπλέτες ή πολύ, πολύ μικρό κομματάκι με το βούτυρο. Έγινε σύσμιξη, έγινε ένα ομογοποιημένο μείγμα εδώ. Τώρα, εδώ πέρα στη λεκανίτσα αυτή, φίλες και φίλοι, βάζουμε λίγο βούτυρο που έχουμε λιώσει. Πολύ απλά αφήνουμε να απλωθεί παντού, όπως τι βλέπετε. Και αυτό είναι σαν σουφλέ. Ένα τύπου σουφλέ, είναι το πιο απλό στυλ σουφλέ, Έστερ μου, γιατί μας το ετοιμάζουμε και το έχουμε για την άλλη τη μέρα. Ω, τέλεια. Βλέπεις εδώ. Τέλεια. Τώρα, αδειάζουμε αυτό εδώ μέσα. Τέλεια, τέλεια. Κράτα, 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 ελεύθερα. Και δεν χρειάζεται πολύ χτύπημα, φίλες και φίλοι. Ουλαλά. Πολύ, πολύ απλά, ουλαλά. Όπου κάτσει, δώσε να το βγάλουμε και το άλλο που είναι μέσα εδώ. Όπως σας είπα, ο φούρνος θα έχει πρόθεν μανθεί, φίλες και φίλοι, στη μεγαλύτερη, ας το πω, ναι, στη μεγαλύτερη δυνατόν. Δεν πειράζει να δοκιμάζω λίγο. Καθόλου, χαρά μου. Στη μεγαλύτερη δυνατόν θερμοκρασία του έκαστου φούρνου σπιτιού και θα μπει μέσα να ψηθεί 10, εφόσον θέλει να είναι πολύ, πολύ λάβα, ή 12 λεπτά, εφόσον θα είναι λίγο πιο πηχτό. Α, πάρα πολύ λίγο ψήφι. Φουρνίζουμε και μέσα στο φούρνο. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, πιάσου μου 2 πιάτα της αρεσκίας σου. 2 πιάτα. Και το γλυκό μας, φίλες και φίλοι, σερβίρεται με τι. Ή με crème fraîche, αλλά φρέσκα κρέμα. Ή σερβίρεται πολύ απλά με παγωτό. Και για σένα έφερα το ωραιότερο παγωτό καϊμάκι, το οποίο το βρίσκουμε εδώ στην Αθήνα, το οποίο είναι η χαρά στην Πατησίων, ο φίλος μου, πολλά πολλά φιλιά, και ένα εκπληκτικό σοκολάτα full fat γεμάτο λιπαρά, φίλες και φίλοι, το οποίο το έχει ο Τζίλιος και αυτός που είναι στη Νέα Χαλκιδόνα. Wow. Τώρα, είστε έτοιμοι να δείτε τι διαφορά έχει αυτό το κέικ από οποιοδήποτε άλλο κέικ. Έχω, είμαι έτοιμη. Θέλω να μάθω. Μόνο από πίσω, αν κοιτάξετε, βλέπετε πώς χύνει η σοκολάτα έξω. Το γυρίζουμε μπροστά. Προσέξτε. Ένα κομμάτι. Το βλέπετε oy, εδώ. Oy, oy. Όπως είναι εδώ. Είναι σκέτη, μα σκέτη, λάβα. Εδώ, κοιτά. Εδώ, κοιτάξτε, φίλες και φίλοι. Το βλέπετε. Τι ωραίο. Όπως είναι η λαβίτσα εδώ. Τι κάνουμε τώρα. Παίρνουμε προσεκτικά. Ζάχαρη άχνη. Χιονίζει. Το χιονίζουμε. Και επιπλέον, Έστερ, εσύ κάνε το εξής. Βάλε το παγωτό της αρισκίας σου. Εν τω μεταξύ, εγώ σας δείξω ένα θέλω άλλο... Θέλω μια κουτάλα να το σουφ. Βάλω. Έχει εδώ σκουπ. Εδώ σκουπ, μπράβο. Εν τω μεταξύ, η κάμερα, ας δείξει μια ματιά σας παρακαλώ, στο τηγάνι που είναι εδώ. Θα έρθει κάτω και κοιτάξτε, βάζουμε το τηγάνι, φίλες και φίλοι, το οποίο το έχουμε ζεστάνει και εφόσον θέλει να κάνουμε το πιο γρήγορο σουφλέ που υπάρχει από την προηγούμενη μέρα, αφήνουμε πολύ πολύ απλά να πυρώσει, αγαπητοί μου φίλες και φίλοι, το τηγανάκι μας και βάζουμε ένα κομμάτι, όπως βλέπετε εδώ, κοιτάξτε πώς χύνει, μέσα εδώ και αφήνουμε με αυτόν τον τρόπο να ζεσταθεί επιπλέον και να βγάλει όλα μα όλα τα αρώματα.
εφόσον θέλετε να το βάλετε και στα μικροκύματα, που εγώ δεν το συνιστώ, βάλτε το στα μικροκύματα. Μπορεί να το βάλετε και στο φούρνο. Όχι, στο τηγανάκι. Στο τηγανάκι και με το βουτυράκι γίνεται ακόμα πιο νόστιμο. Έστερ, βάλε κρεμούλες, βάλε σοκολάτες καλά, επάνω. Καλά, εκπληκτικό επιδόπιο. Και, θα πάρα πολύ και γρήγορα λίγο. Γίνεται. Ακριβώς. Και σου δίνω εδώ να δοκιμάσεις. Καλά, είναι έτσι. Ναι. Δοκίμασε, σε παρακαλώ. Να το γυρίζω εδώ. Για κοιτάξτε, φίλες και φίλοι, τώρα εδώ με την κάμερα, πώς έχει έρθει η σοκολάτα και μας έχει λιώσει. Για κοιτάξτε εδώ. Εδώ πλέον έχουμε το πιο γρήγορο σουφλέ που μπορεί να φανταστείτε εσείς από την προηγούμενη μέρα, γιατί εμείς το βγάζουμε το φούρνο μετά από 10 ή 12 λεπτά, το αφήνουμε να κρυώσει μέσα στη φόρμα του και την επόμενη μέρα εμείς το σερβίρουμε. Κοιτάξτε εδώ. Μάνα μου. Είναι σκέτη λάβα, όπως σας είπα. Το ολοκληρώνω και αυτό με το παγωτούλι. Είναι σκέτη απόλαυση. Σε ευχαριστώ.